Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω με το κλασικό «Ουέι μην υποκριτές και φαρισαίοι». Έχω ακούσει τόσο πολλά για τις ευρωπαϊκές αξίες, που πιστέψτε με, ο μέσος πολίτης οποιασδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατραπεί σε διογένη. Ψάχνει ένα φανάρι για να βρει πού στον κόρακα είναι αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες τόσο πολύ επικαλείστε. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι μόνο οικονομικές αξίες. Δεν υπάρχουν οι αξίες για τις οποίες μιλάτε. Έχετε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χειροκροτούσε τους αζωφίτες. Έχετε οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες βγάζουν ταξιδιωτικές οδηγίες κατά το δοκούν. Έχετε ένα ΝΑΤΟ και τα μέλη, τα μεγάλα και τα ισχυρά του ΝΑΤΟ είναι αυτά που αποφασίζουν ποιο κράτος είναι τρομοκράτης. Τον όρο Rogue State τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι. Και τον υιοθετήσαμε όλοι μας. Έχετε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα στις φυλακές, αλλά την ίδια ώρα δέχεστε ιδιωτικές φυλακές. Στις ιδιωτικές φυλακές ποιος ελέγχει τα δικαιώματα των κρατουμένων, που είναι φθηνά εργατικά χέρια. Πώς τα ελέγχει? Για πείτε μου, στην Αμερική βάλανε τους φυλακισμένους να σκάβουν στο νησί τάφους για να βάλουν τα θέματα της πανδημίας. Με μεροκάματο και με φθηνά εργατικά χέρια. Για ποιες αξίες μιλάτε? Για πείτε μου, για τις αξίες της ευρωπαϊκές που γέννησαν ποιον? Τον ναζισμό? Τον ναζισμό με την ανοχή της σοσιαλδημοκρατίας και την επίτευξη όλων των στόχων των κομμάτων που συμφωνούν στα βασικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάτε για ελευθερία έκφρασης. Για να το δούμε λίγο. Εγώ είμαι και επαγγελματίας. Δημοσιογράφος. Και δεν απεμπόλυσα την ιδιότητα επειδή είμαι βουλευτής. Και έχω να σκέφτομαι και να θυμάμαι. Για θυμηθείτε, από το Watergate τρομοκράτης αυτός. Έριξε πρόεδρο. Τρομοκράτες ήτανε. Ναι, ήταν τίποτα άλλο. Αλλάξανε ολόκληρη την ιστορία της Αμερικής στο επίπεδο των κομμάτων. Για να δούμε σήμερα. Σε ποια Ευρώπη είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία? Είναι. Είναι η Κωνσταντινούπολη μία από τις χώρες του χώρου του ΝΑΤΟ? Είναι. Κωνσταντινούπολη. Η πόλη. Η Ισταμπούλ. Πείτε την όπως θέλετε. Δεν αλλάζει την ουσία του πράγματος. Από τους υπονόμους της Κωνσταντινούπολης, της Ισταμπούλ, της πόλης, κύλησε κοιμάς ένας δημοσιογράφος. Κοιμάς. Τον Κασόγγι τον κάνανε κοιμά. Τον αλέσανε. Γι' αυτό και δεν βρέθηκαν ποτέ στοιχεία. Κοιμά. Και δεν είδα κανένας συμπαρασταθεί σε εκείνη την αραβωνιαστικιά του που τον περίμενε τρεις μέρες απ' έξω, το προξενείο. Αντιδράσανε κάποιοι. Και δεν έγραφε, ξέρετε, σε κανένα συνοικιακό διαδίκτυο. Στην Γόσουγκο πώς τα έγραφε? Στη Washington Post έγραφε ο Κασόγγι. Δεν έγραφε, σας το λέω. Στα σοβαρά. Δεν έγραψε κανένα συνοικιακό δικτυάκι για να τον πει κάποιος τρομοκράτη. Και τι έγινε με αυτό? Α, έκαναν και μία δίκη. Οι παραγγείλαντες την κυμαδοποίηση του Κασόγγι. Οι ίδιοι. Ακριβώς έτσι. Μετά επέβαλαν και ποινές. Εκτελέσανε 5-6. Γιατί είναι δημοκρατική χώρα και σύμμαχος η Σαουδική Αραβία. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τόσο δημοκρατική και τόσο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες, που τα πριγκιπόπουλα που δεν του δίναν τα λεφτά του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τα φυλάκισε σε εφτάστερο ξενοδοχείο. Τα κλείσε μέσα σε ένα εφτάστερο ξενοδοχείο, έδωσε μια σουίτα στον καθέναν και του είπε: δεν βγαίνεις από εδώ μέσα να δώσεις τα λεφτά σου. Αυτό θεωρείται αξίες? Αν το συγκρίνετε με τον Κασόγγι. Τι ξεχάσατε εδώ? Έχει βγει καμία ανακοίνωση ποτέ από την Διεθνή Αμνηστία για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ? Μου μιλάτε για ελευθερία της γνώμης. Πού καλέ? Στην Ευρώπη που μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, πείτε το όπως θέλετε εσείς, δεν με απασχολεί, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Μετά τα χειροκροτήματα στους αζωφίτες, έχετε αποκλείσει, έχετε κατεβάσει διαδίκτυα, έχετε κατεβάσει θέσεις, έχετε κατεβάσει κανάλια ολόκληρα. Έχετε αποκλείσει το μισό κόσμο φτιάχνοντας ένα τείχος για το οποίο διατείνασταν εσείς ότι ήταν αντιδημοκρατικό, ένα τείχος επικοινωνίας ό,τι είναι ανατολικά του χάρτη και σχετίζεται με
με τη Ρωσία, με τους BRICS, με τον οποίο δεν περνάει από εδώ. Καθόλου. Με δουλεύετε. Δουλευόμαστε εδώ μεταξύ μας. Μου λέτε Επιτροπή, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για ποια ταχυδρομεία μιλάτε? Πείτε μου, για ποια ταχυδρομεία μιλάτε? Μιλάτε για τα ΕΛΤΑ? Για να ξέρω. Μιλάτε για τα mail? Για ποια ταχυδρομεία στον πληθυντικό μιλάτε? Όλο αυτό το πράγμα είναι μόνο του συστήματος η υλοποίηση του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Μπους. Μετά τους δίδυμους πύργους. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Πώς θα είναι εναντίον μας? Με οποιονδήποτε τρόπο. Ή θα είναι εθνικός ήρωας τύπου Αζωφιτών, ή θα είναι σπουδαίος και τρανός ένας κωμικός που εξελίχθηκε σε Ζελένσκι, ή θα είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, ή ο πρόεδρος της Κορέας μέχρι να τον κάνουμε ταινία. Αλλιώς, εναντίον. Εντελώς. Στα σοβαρά, όποιος έχει λεφτά σήμερα, μπορεί να έχει σερβερ σε ασφαλές σημείο. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να ενδιαφερθείτε για ένα σερβερ ασφαλείας? Ξέρετε τι σημαίνει σερβερ ασφαλείας? Σε χώρο που τον φυλάει στρατός και κράτος. Ξέρετε πόσο έχει το κόστος ενός τέτοιου σερβερ? Στην εποχή μας σήμερα, που μπορεί οποιοδήποτε να πάει να τον κατεβάσει, το σερβερ, όχι τον πάροχο το... Πού ανήκει το διαδίκτυο? Σε δύο-τρεις μεγάλους. Αυτό το πρωί θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια ολίγων και η δημοκρατία, η τρομοκρατία, το ποιος είναι τρομοκράτης, ποιος είναι τρομοκράτης, θα κρίνεται από έναν αλγόριθμο. Θα σας πω μια λογοκρισία που ήδη συμβαίνει και θα πρέπει να σας έχει κάνει να είστε στα κάγκελα εσείς που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τη δημοκρατία. Ξέρετε ότι οι τίτλοι οποιουδήποτε πράγματος σηκώνεται σε ιστοσελίδα περνάνε από αλγόριθμο και αν περιέχουν κακές λέξεις, μία από αυτές είναι ο κομμουνισμός, μία από αυτές είναι το σφυροδρέπανο, άμα εμφανιστεί πουθενά, μία από αυτές άμα εμφανιστεί η λέξη αντίσταση, αλλάζουν θέση στο διαδίκτυο και βρίσκονται στο ξεφύλισμα του διαδικτύου στη θέση μετά τη δέκατη ή μετά την εκατοστή ανάλογα με την επικινδυνότητα. Ξέρετε ότι υπάρχουν συνάδελφοί μου οι οποίοι για να πετύχουν πρωτοσέλιδο και πρώτη στη μηχανή αναζήτησης τη δουλειά τους προσαρμόζουν έχοντας πάρει πρέφα τους τίτλους στο να μην λογοκριθούν εκ των προτέρων από τη μηχανή. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε ότι θα σταματήσετε την τρομοκρατία στο διαδίκτυο με αυτό το οποίο θα φημώνει οποιονδήποτε είναι εναντίον του συστήματος. Με ποια όργανα θεσμικά? Όταν η Γερμανία ανακαλύπτει σήμερα ότι ένας σεσμός από φασίστες ήταν μέσα στις δυνάμεις ασφαλείας της και στις ειδικές δυνάμεις. Στα σοβαρά. Όταν είχαμε εμείς εδώ τους δικούς μας φασίστες να πηγαίνουν στην Ουκρανία την ίδια ώρα που στην Ουκρανία, στον Ντονμπάς, στην ίδια, την ίδια εποχή ακριβώς, το Λαμπρούλι που είναι εδώ, εκλεγμένος. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, μαζί με άλλους δύο συντρόφους, τους βγάζανε persona non grata, ανεπιθύμητους και τους προκυρήσαν το κεφάλι. Στα σοβαρά, και αυτά δεν είναι κράτη τρομοκράτες. Δεν υπάρχει κρατική τρομοκρατία. Στα σοβαρά. Το δικό μου το κεφάλι, επειδή πήγα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, είναι προκηρυγμένο από το Αζερμπαϊτζάν. Τι έχετε να μου πείτε? Τώρα δεν υπάρχει στην Αγκόρνο Καραμπάχ. Ηρεμήσαν όλοι. Το πήρανε και τελειώσανε. Στις τηλεοπτικές ταινίες παντού και σε όλες τις σειρές θα δείτε μετά το μύθο ότι αν αποκτήσει Αμερικανό πρόεδρο μαύρο η Αμερική δεν θα υπάρχει πια ρατσισμός. Η έξαρση του ρατσισμού μετά τον Ομπάμα θα πρέπει να σας εξυπνήσει όλους. Και παίζουν σειρές «The orange is the new black». Το πορτοκαλί των φυλακισμένων είναι το καινούριο μαύρο. Το ξέρετε. Αποφασίστε λοιπόν. Είναι ο Ισλαμισμός και, αν θέλετε, η αντιισλαμική τοποθέτηση το καινούριο αντιεβραϊκό κίνημα. Αντισιωνιστικό. Αυτό είναι ακριβώς. Τα ίδια πράγματα, με τα ίδια συμφέροντα, εξυπηρετούνται αλλάζοντας το θύμα. Αλλάζοντας το θύμα. Ανάλογα με το πού είναι τοποθετημένο το θύμα. Υπέρ μας ή εναντίον μας. Επαναστάσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν ειδικά στην Ευρώπη από εκείνη τη διαβόητη εξίσωση τη Χίτλερ τη Στάλιν. Τη φασισμός, τη κομμουνισμός.
Και αφού δεχτήκατε αντιδημοκρατικά, με βάση τις δημοκρατικές σας αξίες, αυτή την εξίσωση ως λογική στο Θεό σας, ως λογική, φτάσατε σήμερα να αποκλείετε άλλες χώρες από τον εορτασμό της Χειροσύμα και να είναι πρωτοκαθεδρία αυτός που βομβάρδισε στον ύπνο τους τους Ιάπωνες με τη βόμβα στη Χειροσύμα. Κυρία συνάδελφε, παρακαλώ αν μπορείτε να ολοκληρώνετε. Οι μεγαλύτεροι επενδυτές στη Χειροσύμα είναι αυτοί που ρίξαν τη βόμβα. Στη Φουκουσίμα. Στο εργοστάσιο ενέργειας. Όποιος έχει χρήματα, αγοράζει εφημερίδα, αγοράζει εξουσία, αγοράζει πολιτικούς, αγοράζει κόμματα, τα φτιάχνει και μπορεί να χειραγωγήσει τις μάζες. Και εσείς μου λέτε και να τις τρομοκρατήσει κιόλας. Ελέγχοντας την επιστήμη, ελέγχοντας την έρευνα, ελέγχοντας τα πάντα. Και παραμονές πολυτεχνείου έρχεται αυτό για να μιλήσουμε για την τρομοκρατία. Σας τα είπανε. Οι σύντροφοί μου σας τα είπανε πολύ καλά. Σας τα είπε και η Μαρία Κομινάκα, σας τα είπε και ο Καραθανασόπουλος. Σας τα είπε σε όλους τους τόνους. Δεν υδρώνει αυτή. Γιατί? Γιατί 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο θεωρείται δημοκρατικό το ψωμί παιδεία ελευθερία να έχει μετατρέψει τον αγώνα για την παιδεία. Πόσο ταχύτερα θα την ιδιωτικοποιήσουμε? Το ψωμί σε αντικείμενο της εχθροκέρδειας σε ταραβέρι μαζί με επιδοματάκια και την ελευθερία να την έχετε πίσω από ορολογίες και αλγορίθμους οι οποίοι είναι στα χέρια ολίγων. Όταν οι ίδιοι που έχουν δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη, κολοσσοί του χρήματος, σαν τον Bill Gates, που ελέγχει εκτός των άλλων το φάρμακο, το τούτο, το κίνο, το τάλο, έρχονται και λένε θα διακυβευθεί η ανθρώπινη υπόσταση, εμείς ερχόμαστε εδώ να καμωνόμαστε τους μάγκες που θα φέρουμε ένα ψηφοδέλτιο, όπου ένα νομοσχέδιο όπου ένας εισαγγελέας και μία υπηρεσία μέσα σε μία ώρα θα κατεβάζουν αυτό που θέλουν. Δημιουργείται λερνές ύδρες. Ένα και τελειώνω. Ένα κεφάλι θα κόβεται, 62 θα ξεφυτρώνουν. Μέχρι που το χταπόδι της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας θα καταπιεί το τέρας που διαφαίνεται να είναι και να αυτοχαρακτηρίζεται δίκαιο, δημοκρατικό και σπουδαίο. Γιατί έχει και το μαχαίρι και το υπεπώνει. Και τα κεφάλια και τα μέσα καταστολής και εφαρμογής των συμφερόντων του κεφαλαίου. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν να ασχοληθεί κάποιος με τέτοιου είδους οδηγίες από έναν σχηματισμό μόνο συμφερόντων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως το καταψηφίσουμε.